Δεν χαρίζουμε σε κανένα το πανεθνικό όνομα της Μακεδονίας, είπε σήμερα το πρωί στο κήρυγμά του στο πλαίσιο της αρχιερατικής θείας λειτουργίας στον καθεδρικό ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, και συμπλήρωσε ότι όπου Μακεδονία ίσον Ελλάδα και όπου Ελλάδα ίσον Μακεδονία. Διαδηλώστε, αδέλφια μου, Έλληνες Μακεδόνες, αδελφοί, σε γη και θάλασσα, σε γνωστούς και αγνώστους, σε τηλεοράσεις, σε ραδιόφωνα, σε Ευρωπαίους και Αμερικανούς, σε Ρώσους και Ασιάτες, στα ανοιχτά πελάγη και στα πλάτη του ουρανού, την αλήθεια, τη μεγάλη, τη μαρτυρία της ιστορίας, το τραγούδι των φωνευτέντων ηρώων μας, τους ψαλμούς των μοναστηριών, της ιστορίας, το αληθέστατον μήνυμα, ότι δηλαδή η Μακεδονία ήταν και είναι πατρίδα και λίκνο των Ελλήνων, ότι όπου Μακεδονία ίσον Ελλάδα και όπου Ελλάδα ίσον Μακεδονία, Ελλάδα και Μακεδονία μαζί με όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της πανένδοξης χώρας μας, ορθώνουν τα τείχη από τις ιεναίες καρδιές των παιδιών της και βροντοφωνούν όχι σε κάθε υπερήφανο επιδρομέα και διεκδικητή του ονόματος, σε κάθε σπετεριστή του ονόματος και των ιστορικών συμβόλων της Μακεδονίας μας, σε κάθε σχεδιαστή υπούλων και σατανικών σχεδίων για την διάσπαση και αποδυνάμωση της Ελλάδος. Κατόπιν παρέθεσε μια σειρά από ιστορικά στοιχεία και μια λίστα από όχι προς την ηγεσία των Σκοπίων, το λαό του γειτονικού κρατηδίου και προς άλλες κατευθύνσεις. Σημείωσε ακόμη πως τα Σκόπια δεν μπορούν να έχουν το όνομα Μακεδονία γιατί δεν ήταν χριστιανοί, αλλά εκχριστιανίστηκαν πολύ αργότερα, και κατέληξε λέγοντας το σύνθημα «Όχι και ποτέ το όνομα Μακεδονία» στο κράτος των Σκοπίων. Αντιπαρατάσσουμε το όχι σε κάθε πονηρή ιδιοτέλεια, σε κάθε ψευδόνυμη και ανιστόρητη επιχειρηματολογία των Σκοπιανών. Αντιπαρατάσσουμε το όχι σε κάθε θρασίτητα και φανατισμό. Αντιπαρατάσσομαι το όχι ξεκάθαρο και ηχηρό στη χώρα των Σκοπίων. Αντιπαρατάσσομαι ένα όχι κυρίως στην κυβερνητική ηγεσία των Σκοπίων, διότι δεν έχουμε τίποτε εναντίον του λαού της χώρας αυτής. Σημείωσε πως το γεγονός πως το όνομα Μακεδονία είναι ελληνικό πρέπει να το νιώσουμε και εμείς. Και μάλιστα είπε πως πρέπει να γίνουν μαθήματα στα σχολεία, ομιλίες στο στρατό και άλλα, ενώ όπως είπε μας προσέβαλαν ακόμη και για την Αμφίπολη. Το μακεδονικό όνομά μας ανήκει στη μία και μοναδική Μακεδονία, η οποία είναι ελληνική. Είναι φρονημά μας, είναι τραγούδι, είναι παρελθόν, είναι παρόν, είναι μέλλον, και έχουμε υπογράψει συμβόλαιο αγάπης μέχρι θυσίας για αυτή την υπέροχη γη των Μακεδόνων και όλων των Ελλήνων.